Δεν ξέχασε την ψυχραιμία του, είναι προφανές. Έκλεισε αυτή την δευτερολογία, κατά την οποία δεν ξέρω πόσες φορές επανέλαβε τη λέξη ψεύτης, ψεύτικα, ψεύτης, ντροπή, ντροπή σας, ψεύτης, δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Έκλεισε και με μια κορώνα που θύμιζε χιλιαστές, γιατί η τιμιγορία έρχεται, η δευτέρα παρουσία έρχεται. Κύριε Μητσοτάκη, με λέτε διαρκώς ψεύτη. Διαρκώς, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εσείς που λέτε αλήθειες, γιατί σήμερα δεν τολμήσατε να πείτε μια αλήθεια στον ελληνικό λαό. Για δύο κρίσιμα θέματα τα οποία σας έβαλα. Σας έβαλα και το θέμα, παλιό βέβαια, αλλά επίκαιρο μετά την κατάθεση της κυρίας Τσακάλου, για τα δώρα της Siemens, προς εσάς προσωπικά και μέλη της οικογένειάς σας. Και σας έβαλα και το θέμα του στενού σας συνεργάτη, του κ. Αυγενάκη, και θα εξηγήσω γιατί και πώς το έβαλα αυτό. Όμως εσείς που λέτε τις αλήθειες δεν τολμήσατε. Διαγράφετε άλλα μέλη της κοινωνικής ομάδας επειδή έχουν άλλη άποψη από εσάς, αλλά από ό,τι κατάλαβα το γραμματέα του κόμματός σας θεωρείται αυτονόητο ότι μπορεί να συνομιλεί, να συναγελάζεται, να φωτογραφίζεται και να προστατεύει και να διευκολύνει άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Πριν έρθω όμως αυτό, θέλω να σας πω κάτι. Χάσατε την ψυχραιμία σας, μιλήσατε για ψεύτικα πλεονάσματα, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Η υπόθεση του κυρίου Αυγενάκη δεν ξεκίνησε από κανένα παρακράτος, κύριε Μητσοτάκη. Παρακράτος μάλλον είναι αυτοί οι οποίοι συναναστρέφονται με άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Εσείς εδώ ουσιαστικά κάνετε κριτική στην εφημερίδα που δημοσίευσε, θα κάνετε και μηνύσεις. Σε λίγο μπορεί να κάνετε μηνύσεις και στον εισαγγελέα που έφτιαξε τη δικογραφία. Θα μηνύσετε και την ίδια τη δικογραφία εσείς στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με παρακράτος όπως λέτε, ούτε με παρακρατικούς μηχανισμούς. Έχει να κάνει με την δίωξη του κοινού εγκλήματος. Το ΣΔΟΕ, το τμήμα ναρκωτικών, παρακολουθούσε έναν ύποπτο για ναρκεμπορία, για φυτεία στη Φθιώτιδα, και σωστά τον παρακολουθούσε, με εισαγγελική παραγγελία τον παρακολουθούσε. Έτσι γίνεται όταν υπάρχουν ύποπτοι για τέλεση εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου. Έπεσε πάνω σε συνομιλίες με κάποιον άλλον συνεταίρο του προφανώς στο κοινό ποινικό έγκλημα, Μαυραγωρίτη Χρυσού, που εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα που έβγαζε στο εξωτερικό κοσμήματα και να τα φέρει πίσω σε ράβδους Χρυσού, και ο συγκεκριμένος, εκεί που τον παρακολουθούσαν για να μπορέσουν και το κάναν στο τέλος, τον συλλάβανε, στοιχειοθετήσανε το κατηγορητήριο και όλα αυτά είναι στη δικογραφία, η κοργή της αστυνομίας, που με εισαγγελική παραγγελία παρακολουθούσαν τους δύο κακοποιούς, πιάσαν το γραμματέα της κοινωνικής ομάδας να συνομιλεί και αυτός και ο έμπιστος του φρουρός με τους κακοποιούς. Και δεν είναι μόνο, αλλά θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, εδώ βέβαια εσείς κάνατε εξεταστική επιτροπή, γιατί ο Καμένος μίλησε με τον υπόδικο και του είπε να πάει στη δικαιοσύνη. Άρα με την ίδια λογική θα πρέπει και εγώ τώρα να μην το γύρω το θέμα, αλλά το θέμα δεν είναι ότι συνομιλούσε. Το θέμα δεν είναι ότι. Εδώ όμως ξέρουμε τι είπε, κύριε Μητσοτάκη. Και ξέρουμε και τον έχετε ακόμα γραμματέα και γραμματέα του κόμματός σας. Γραμματέα του κόμματός σας. Κάτσε κάτω, σύντορα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάντε ησυχία. Κάτσε κάτω. Κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία, κύριε Αυγενάκη. Αυτά τα οποία λέτε δεν γράφονται στα πρακτικά. Δεν θα κάνετε έτσι. Αν θέλετε, κάντε δηλώσει στον τύπο έξω ή στα κανάλια. Όχι εδώ πέρα μέσα και με τέτοιο τρόπο. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Το θράσος αρκετό. Ο κύριος Αυγενάκης είναι λογικό. Σας παρακαλώ. Μιλάει ο πρόεδρος. Μιλάει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δύο φορές. Δεν έχει ανάγκη συνηγόρων. Δεν χρειάζεται να χάνει την ψυχραιμία του, διότι έχει τη στεναρή στήριξη του αρχηγού του κόμματός του. Οπότε μην με κατηγορείτε διαρκώς.
Έχετε στήριξη. Μην εκνευρίζεστε. Το ερώτημα είναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης παρέχει αυτή τη στήριξη? Πού τον κρατάει ο κ. Αυγενάκης και δεν του ζητάει εξηγήσεις? Και θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ήσυχα. Μην μιλάτε από κάτω. Στις συνομιλίες αυτές, ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος εδώ έρχεται μάλιστα και εξεγείρεται και με βαρύτατες εκφράσεις εναντίον του Πρωθυπουργού, που πριν από λίγο, εκτός από ψεύτη, είπατε και άλλες λέξεις. Ενώ κατάγεται από μια περιοχή που πράγματι υπάρχει φιλότιμο. Ο ίδιος, παρότι κατάγεται από εκεί, αντί να σπεύσει και να πει «Ναι, εγώ μίλησα με αυτούς» και να εξηγήσει γιατί μίλησα με αυτούς, τι κάνει? Απολύει τον έμπιστό του, το φρουρό του, θέλοντας ενδεχομένως να φορτώσει σε αυτόν την ευθύνη. Δεν ξέρω γιατί. Πόσο έντιμη στάση είναι αυτή? Ο φρουρός του λοιπόν, ο έμπιστός του, συνομιλώντας με τον Μαυραγωρίτη, ο οποίος είναι συνεργάτης του Φυγόπινου και συλληφθής και συλληφθέντα χθες εμπόρων ναρκωτικών, δεν στέκεται μονάχα στις συναλλαγές, στα δώρα δηλαδή του Μαυραγωρίτη προς τον κύριο Αυγενάκη για διάφορου τύπου εξυπηρετήσεις, αλλά κατά τη συνομιλία που έχει καταγραφεί όχι από το παρακράτος, κύριε Μητσοτάκη, αλλά από τον επίσημο μηχανισμό της ελληνικής αστυνομίας που παρακολουθεί ποινικούς με εισαγγελική παραγγελία. Φέρεται να λέει ότι ο άριστος συνεργάτης σας είναι αυτός ο οποίος διευκόλυνε με προσπάθεια για να αποφυλακιστεί έναν εκ της πείρας των απαγωγέων του Παναγόπουλου. Εσείς αυτά τα θεωρείτε φυσιολογικά να συμβαίνουν? Δεν θα ζητήσετε από τον κύριο Αυγενάκη να σας εξηγήσει τι είναι όλα αυτά? Πείτε μας μια απάντηση ότι είναι ψέματα, πείτε μας κάτι. Αν ταυτού εσείς έρχεστε εδώ και αντί να πείτε μια κουβέντα για όλα αυτά, επικεντρώνετε την κριτική σας στο μέσο το οποίο ανέδειξε την υπάρχουσα δικογραφία. Κάντε μήνυση και στη δικογραφία. Κάντε κάτι, ό,τι θυμίζετε, αλλά νομίζω ότι είσαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Έρχομαι και στα υπόλοιπα. Κύριε Μητσοτάκη, κατά καιρούς έχετε κατηγορηθεί στελέχη του κόμματός σας και σε άλλες περιπτώσεις για συνομιλίες με ποινικούς και για συνομιλίες με κυκλώματα εκβιαστών. Να θυμίσω, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Αυγενάκης, το θέμα είναι μια νοοτροπία, ότι πολύ πρόσφατα, δεν πάνε 1,5 χρόνος, αποκαλύφθηκε ότι το κόμμα σας χρηματοδοτούσε τον Παναγιώτη Μαυρίκο, ο οποίος πριν τον τραγικό του θάνατο είχε κατηγορηθεί για κύκλωμα εκβιαστών σε βάρος δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών και επιχειρηματιών για να παίρνουν διαφημίσεις. Ωραία, επίσημα και θεσμικά από ό,τι φαίνεται, γιατί βγήκαν τα τιμολόγια όχι σε δικές μας φιλικές εφημερίδες, σε εφημερίδες που σας στηρίζουν. Πληρωνότανε κανονικά. Απάντηση δεν πήραμε από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης δεν πήραμε απάντηση για μια σειρά άλλες άνομες συμπεριφορές και συναλλαγές στελεχών, όπως για παράδειγμα του κυρίου Σκλαβούνη, τον οποίο χρήσατε επικεφαλή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αναβαθμίζοντάς τον από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που τον είχε βάλει ο κύριος Σαμαράς και πολύ αργότερα ελέγχθηκε για κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής δισεκατομμυρίων για χάρη των πελατών της τράπεζας UPS. Γιατί τα λέω όμως όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά γιατί, κύριε Μητσοτάκη, ανομία και εγκληματικότητα δυστυχώς δεν είναι μόνο η Μολότοφ. Είναι και οι εκβιαστές, είναι και οι λαθρέμποροι χρυσού, είναι και οι Siemens με τα δώρα σε πολιτικούς, είναι η διαφθορά και τα ατελείωτα σκάνδαλα του λευκού κολάρου. Και σε όλα αυτά, παρά τις δρυμύτατες κατηγορίες που ασκήσατε σε μένα ως ψεύτη, ως απατεώνα και στον κύριο Παρασκευόπουλο και σε άλλους, δεν βρήκατε ούτε μία λέξη να πείτε
Εσείς που λέτε τις αλήθειες, πείτε μας μια αλήθεια για όλα αυτά. Κύριε Μητσοτάκη, το μόνο που θα σας πω κλείνοντας είναι ότι σήμερα δεν τολμήσατε να κάνετε κάτι για το οποίο όλοι θα σας έδιναν συγχαρητήρια. Να αποπέψετε τον κύριο Αυγενάκη, τον στενό σας συνεργάτη, για τις συναλλαγές του, συνδιαλλαγές του με ανθρώπους του παρακράτους, γιατί αυτή είναι παρακράτους. Όχι οι αστυνομικοί που εξιχνιάζουν υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν βρήκατε αυτό το θάρρος, και την στάση την έντιμη, να βγείτε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να πείτε ναι, ανομία δεν είναι μόνο τα εξάρχεια, ανομία είναι και αυτό όπου και όποτε συμβαίνει. Ανταυτού, για άλλη μια φορά, εκφράσατε τη βεβαιότητά σας ότι θα νικήσετε στις επόμενες εκλογές και ότου θαύματος φτάσατε στο σημείο να κατηγορείτε εμένα, εσείς, για στήριξη από τζάκι. Κύριε Μητσοτάκη, ένα θα σας πω. Ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα δώσει την τελική ετιμιγορία. Αλλά να είσαστε σίγουρος, σε καμιά χώρα του κόσμου, ούτε και στην Ελλάδα, η Siemens δεν κέρδισε εκλογές.